το βλέμμα στραμμένο όλη η Ελλάδα σήμερα και στη Γάβδο. Εκεί βρέθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου. Πάμε να συνδεθούμε, να συνομιλήσουμε με την κυρία Στέλλα Στεφανάκη. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα, βέβαια, με την άφιξη της Προέδρου της Δημοκρατίας και για συμβολικούς λόγους. 20 χρόνια έχει αναβρεθεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τελευταίος ο αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στο ακριτικό νησί, προκειμένου βέβαια να συμμετέχει στους εορτασμούς. Το βλέμμα στραμμένο, βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα. Στην Γάβδο, ο κύριος Καλογερής βέβαια υποδέχεται την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, για συμβολικούς λόγους. Μία επίσκεψη με πολλαπλά και ηχηρά μηνύματα. Λοιπόν, πάμε στη Γάβδο. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Στέλλα Στεφανάκη, κάτοικος του νησιού. Τα έχουμε ξαναπεί, να την ευχαριστήσω, να της ευχηθώ χρόνια πολλά. Έζησε βέβαια σήμερα το κλίμα εκεί, το όμορφο κλίμα που διαμορφώθηκε στο ακριτικό νησί. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πώς ένιωσαν σήμερα οι κάτοικοι της Γάβδου με την επίσκεψη και την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας? Νομίζω βαθιά συγκινημένοι και πολύ υπερήφανοι. Ακολουθήθηκε έτσι, πέρα από την επίσκεψη στη Γάβδο, έκανε και κάποιες δραστηριότητες, επισκέψεις και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για πείτε μας λίγο για το πρόγραμμα. Καταρχήν ήρθε με το πλοίο. Έτσι. Ναι. Δεν ήρθε ούτε με σινούκ, ούτε με ελικόπτερα, ούτε με. Ήρθε με το πλοίο γιατί ήθελε να ζήσει την εμπειρία που ζούμε εμείς κάθε φορά που ταξιδεύουμε. Και δεν βοήθησε και ο καιρός, με αποτέλεσμα να έχει λίγο, να ταλαιπωρηθεί λίγο. Οπότε κατάλαβε τι περπατάμε εμείς που ταξιδεύουμε. Ήθελε να το ζήσει αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ ευγενικό εκ μέρους της. Ήρθατε σε επαφή, φαντάζομαι, οι περισσότεροι κάτοικοι μαζί της. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ απλή, πολύ ταπεινή. Ναι. Ναι. Τι να πω, πραγματικά, αν δεν ακολουθούσε όλο αυτό το πρωτόκολλο, δεν θα καταλάβαινε ότι είναι η πρώτη πολιτής της χώρας. Και επίτιμη δημότης δεν προσφέρθηκε. Ναι. Μια ιδιαίτερη τιμή και για εσάς, σαν κάτοικο του νησιού. Ότι ήταν. Πώς? Μια ιδιαίτερη τιμή και για εσάς, σαν κάτοικο του νησιού. Εννοείται. Εμάς, σαφώς είναι μεγάλη η τιμή, έτσι δεν γίνεται αυτό κάθε μέρα. Οργανώθηκε από το Δήμο μετά από πολλή προσπάθεια, γιατί πραγματικά είναι ένας άθλος για να βγει όλο αυτό. Έτσι. Οι δημοσιογράφοι ήταν εδώ, το είδαν, ο κόσμος το είδε, το εκτίμησε και η ίδια. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό στη Γάβδο να μπορείς να καλέσεις και μάλλον να μπορείς να φιλοξενήσεις έστω και για λίγες ώρες μια τέτοια προσωπικότητα, να ακολουθεί το πρόγραμμα και να πάνε όλα τέλεια. Μάλιστα. Οπότε πέρα από τον αγιασμό δηλαδή που έγινε, ναι, στο λιμάνι, ναι, έκανε μια μικρή περιήγηση στο νησί, έφτασε μέχρι τους εξόρους τους, πήγε μέχρι το επιτηρητικό φυλάκιο του στρατού που υπάρχει στο Φάρο, ακολούθησε ένα κέρασμα και μετά ένα γεύμα, όλα μια χαρά. Μάλιστα. Τι σημαίνει για σας τους κατοίκους της Γάβδου να μην σας ξεχνάει η πολιτεία, να μην σας ξεχνάει το κράτος και η αυτοδιοίκηση βέβαια σε δεύτερο βαθμό? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Τι σημαίνει περισσότερο στην ψυχολογία σας εκεί στους μόνιμους κατοίκους της Γάβδου να μην σας ξεχνάει η πολιτεία, το κράτος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση? Δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό είναι σημαντικό. Μάλιστα. Γιατί ήρθε σε μια πολύ... σε μια δύσκολη περίοδο και συγκυρία, βέβαια. Ναι, και για την πανδημία, μια δύσκολη περίοδο για όλη την Ελλάδα. Μπράβο, ήρθε χειμώνα, ήρθε κάτω από συνθήκες πανδημίας, ήρθε με όλα αυτά τα μέτρα, μίλησε με τους κατοίκους, ήρθε κοντά, δηλαδή ήταν, την πλησίαζες, λες και έβλεπες μια συμμαθήτριά σου. Ήταν τόσο οικία, ήταν για μας πάρα πολύ δυνατή η συγκίνηση αυτής της επίσκεψης πραγματικά. Εγώ που είχα βρεθεί με τον κύριο Στεφανόπουλο, ευτυχώς της έλεγα σήμερα ότι βρέθηκα με τον κύριο Στεφανόπουλο και ευτυχώς δεν έχω βρεθεί με τον κύριο Τρικούπη. Αλλά ήταν πολύ, πολύ οικία, σαν να έβλεπα μια συμμαθήτριά μου. Μάλιστα, και λοιπόν. Όχι μόνο εγώ, όλο το νησί. Όμορφο το συνέστημα. Κυρία Στεφανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Μας κάνετε την τιμή. Για ακόμα μία φορά σας φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Με το καλό να τα ξαναπούμε και του χρόνου. Αυτό να ευχηθούμε. Η χαρά είναι δική μου που μιλάω για μια τέτοια μέρα και για μια τέτοια σημαντική προσωπικότητα που μας έκανε την τιμή
και τη φιλοξενήσαμε έστω και για λίγο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ αξιόλογη η κυρία Σακελαροπούλου. Να σας ευχαριστήσουμε. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι κάτι. Βέβαια, λοιπόν, και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε και το κλίμα το οποίο κυριάρχησε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.